Καλησπέρα σας, κύριε Αριστοδήμο. Καλησπέρα. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πόσες φορές τα έχουμε συζητήσει, κύριε Αριστοδήμο, αυτά τα θέματα? Πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Όντως, εδώ σε το στούντιο πάρα πολλές φορές. Όπως και σε άλλα μέσα, αλλά και πάρα πολλές φορές και στην Επιτροπή Εμπορίου και με τον Υπουργό. Και το Σεπτέμβρη είχαμε κάνει μια εμπεριστατωμένη επιστολή εφόλης της ύλης των Υπουργών, ναι, που αφορούσε όλο το φάσμα των προβλημάτων των καταναλωτών, μέσα στο οποίο ήταν ακριβώς και αυτά τα θέματα. Τα προβλήματα, ξέρετε, επειδή τα ξέρουμε, να μην φάμε το χρόνο μας. Ναι. Θέλω κωδικοποιημένα να μου πείτε ποιες ενέργειες Α, Β, Γ έπρεπε να έχουν γίνει από την τάδε υπηρεσία, από το ΔΥΝΑ υπεύθυνο, και δεν έχουν γίνει. Παρακαλώ. Εδώ έχουμε ένα κράτος το οποίο αποδεικνύεται ανίκανο, ανεπαρκές με τις υπηρεσίες του και τους θεσμούς του. Όλες αυτές οι υπηρεσίες και οι θεσμοί που έπρεπε να εξυπηρετούν προς την κατεύθυνση αυτή. Με όνομα. Τι με όνομα? Με όνομα. Για παράδειγμα, το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Αλλά εμείς που ζητούμε και των Επίτροπων Καταναλωτή εδώ και τρεις δεκαετίες, ναι, και δεν μας το δίνουν. Είμαστε η μόνη χώρα, ναι, που δεν έχουμε αυτόν τον θεσμό. Αυτός ο θεσμός θα ήταν ένας ανεξάρτητος θεσμός, ο οποίος ακριβώς θα εκάλυπτε τα κενά και τις ελλείψεις που προέρχονται από αυτές. Ναι. Τις υπηρεσίες και τους θεσμούς. Τι καθήκοντα και τι αρμοδιότητες θα έχει. Γιατί αν ήταν συμβουλευτικού χαρακτήρα, ασφαλώς, τι να τον κάνουμε. Ναι. Να έχει ρόλο. Δικαιολογημένα το λες, γιατί σε αυτόν το κράτος πάρα πολλοί νόμοι, ναι, είναι. Χτες ακόμα συζητούσαμε στο Υπουργείο το να μπαίνει το ΦΠΑ πάνω σε άλλους φόρους. Φόρος πάνω σε φόρο, το Σύνταγμα το απαγορεύει. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση το απαγορεύει. Θέλω να πω, κύριε Αριστοδήμου, και από επιτροπά τα χορτάσαμε. Σωστό. Να υπάρχει ένας άνθρωπος που θα μπορεί να έχει έναν παρεμβατικό ρόλο, ένα να καθαρίσει θεσμό, το σκηνικό. Ακριβώς όπως είναι στις σκανδιναβικές χώρες. Ένας απλός που τον ονομάζουν φύλακα άγγελων των καταναλωτών. Ένας απλός θεσμός, οικονομικά ανέξοδος, να, που δεν θα έχει προσωπικό παρά μόνο μια-δυο γραμματείς, και θα επικαλείται των υπηρεσιών, των υπόλοιπων υπηρεσιών του κράτους, που σήμερα φαίνεται ότι δεν έχουν επαρκείς πολιτικούς προϊστάμενους να τους εντέλλονται για να κάνουν τη δουλειά τους σωστά. Δηλαδή, από ο Επιτροπός άλλη, θα κάνει την τροχέα, θα διοχετεύει εκεί που πρέπει την κάθε περίπτωση, όχι, αυτό όχι, λέτε, θα συντονίζει. Συγκεκριμένες αρμοδιότητες, ναι, και εντολές κάθε περίπτωση. Για παράδειγμα, για τα είδη πρώτης ανάγκης, έτσι. Όταν παρατηρείται αυτή όλη η κατάσταση που παρατηρείται, και δεν είναι μόνο αυτά που αναφέρει ο Φιλελεύθερος που έχουν μειωθεί, εμειώθηκαν με τη μείωση των καυσίμων, εμειώθηκαν και τα μεταφορικά. Οι μισθοί έμειναν εκεί που ήταν, έχουν κατρακυλήσει. Οι μισθοί είναι κάτω από το μισό. Και γενικά οι πρώτες ύλες, και διεθνώς και εδώ στην Κύπρο. Και όμως ούτε ένα σεντ δεν εμειώθηκε το ψωμί. Ούτε ένα σεντ δεν εμειώθηκε. Πώς το εξηγείτε εσείς αυτό? Είναι η ατιμωρησία, είναι η απουσία ελέγχου, έχει φέρει την αναρχία? Ακριβώς αυτό είναι. Είναι ότι δεν υπάρχει κράτος γογό. Είναι ένα κράτος ανάξιο, όπως έχω πει. Ένα κράτος το οποίο μόνο να φορολογεί τους πολίτες και να κατασπαταλεί τους φόρους του. Ακόμα χτες συζητούσαμε για παράδειγμα για την υγρά αεροκίνηση. Ανίκανο να εφαρμόσει η υγρά αεροκίνηση σε ένα χρόνο μέσα. Και τώρα ούτε στον το χρόνο δεν θα την εφαρμόσει. Διότι αποδείχτηκαν ότι πέντε υπουργεία που ήρθαν εκεί, το λέω αυτό για να δικαιολογήσω την ανικανότητα του κράτους. Ένα κράτος το οποίο με όλες τις υπηρεσίες, όλους τους υπαλλήλους αυτούς που ο πολίτης με τους φόρους του αδροπληρώνει, δεν είναι ικανόν, όπως και η Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία αποδείχτηκε, θέλω να το πω. Μα την επικαλείστε, έχει παρατηθεί μέλος, είναι ένα αμφιβόλο αποφάσεις δύο ετών, κύριε Αριστοδήμου, τώρα. Γιατί η απόφαση η άλλη, οι προηγούμενες, το 2009, εφαρμόστε, με το καρτέλ των καυσίμων, εδώ είναι το δίσεξ αμαρτίν. Ο καντρός σοφούλε. Δηλαδή, η προηγούμενη κυβέρνηση τα έκαμε μαντάρα, δεν είχαμε διακυβέρνηση. Τώρα τι έχουμε, διακυβέρνηση? Εδώ ευνοούνται και ευημερούν μόνο τα κόμματα. Είναι ένα κομματοκρατούμενο κράτος και όσο είναι έτσι και δεν έχει οργάνωση, δεν έχει σύστημα κυβερνητικών, επιστημονικά καθορισμένων και ανεξάρτητα λειτουργούντα. Ήρθε προχτές ο Πρωθυπουργός, η πρόεδρος της Εστονίας, να μας μάθει. Μας βάλει τα γυαλιά. Ακριβώς. Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Ξέρεις ότι πώς η Εστονία και η Λετωνία, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, σε τρεις μήνες μέσα αποκαλύπτουν καρτέλ και βάζουν τους πρόστιμα. Όχι να περιμένουμε έξι χρόνια και μετά έξι χρόνια να πέφτουν οι αποφάσεις. Γιατί ο πρόεδρος και την προηγούμενη φορά και τώρα διόρισε συμβούλιο το οποίο δεν έπρεπε να διορίσει. Σας ευχαριστώ, κύριε Αριστοδήμου, και αυτό είναι το θέμα που θα πάμε να δούμε τώρα αμέσως, κυρίες και κύριοι. Την παρέτησή του από μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού υπέβαλε στον πρόεδρο Αναστασιάδη ο Χρήστος Τσίγκης, αφήνοντας σαφείς αιχμές για ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής.